Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά, είπα σήμερα να έρθω έτσι με ένα μακιγιάζ για να μπούμε λίγο στην καθημερινότητα, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε έτσι λίγο πιο φρέσκες και πιο ανάλαφρες για καθημερινή χρήση. Και όταν λέω για καθημερινή χρήση εννοώ εφόσον είμαστε σε καραντίνα, που είμαστε σε καραντίνα και δεν πολύ βγαίνουμε έξω, έστω τουλάχιστον να είμαστε περιποιημένες για τον εαυτό μας και να νιώθουμε εμείς όμορφες. Και είπα να έρθω να σας κάνω ένα μακιγιάζ, το οποίο θα είναι εντελώς μα παντελώς ματ, γιατί γενικά πολύ λάμψη. Εγώ αγαπάω λάμψη, αλλά δεν το φοράει και όλος ο κόσμος. Οπότε είπα να είναι έτσι λίγο πιο ματ όλο το μακιγιάζ που θα κάνουμε σήμερα και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω ενυδατώνοντας το πρόσωπό μου και θα χρησιμοποιήσω από The Ordinary. Το συγκεκριμένο είναι το Alpha Arbutin H. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί περιέχει και υαλουρονικό οξύ και πραγματικά βοηθάει πάρα, πάρα πολύ στην ενυδάτωση του προσώπου. Εγώ βέβαια το πήρα για άλλο σκοπό. Το πήρα για να φύγουν κάποιες πανοδούλες μικρές που είχα. Δεν βοήθησε αρκετά, άσχετα που το βάζα καθημερινά, δηλαδή δεν είδα και μεγάλο αποτέλεσμα, αλλά πραγματικά στην ενυδάτωση βοηθάει άπειρα πολύ. Τώρα, το ότι κάνουμε ένα ματ μακιγιάζ δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ενυδατωθούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ενυδάτωση στο πρόσωπο. Οπότε, πιάνω όποια γωνία και πλευρά πιστεύω ότι δεν θα είναι καλά ενυδατωμένη. Φυσικά το μέτωπο εδώ, σε αυτό το σημείο, κάτω από τη μύτη και στα μάγουλα. Τώρα εγώ έχω βγάλει και κάποια σπυράκια εδώ πέρα τα οποία έχουν ξεραθεί, οπότε δεν θέλω να είναι αφυδατωμένο το δέρμα, γιατί το ότι το κάνουμε ματ σημαίνει ότι σε κάποια σημεία θα φαίνεται σαν αφυδατωμένο λόγω της κατάστασης ότι ο καιρός, ας πούμε, μια έτσι μια αλλιώς. Εμένα αφυδατώνεται πάρα πολύ το δέρμα μου και αυτό δεν είναι καλό για ένα ματ make-up, η αλήθεια είναι. Άλλο να είναι ενυδατικό. Και φυσικά αυτό το make-up που θα κάνουμε σήμερα είναι και πιο βοηθητικό όταν φοράμε μάσκα, γιατί δεν θα φύγει τόσο εύκολα. Γενικά το ματ δεν φεύγει τόσο εύκολα, είναι στάνταρ αυτό. Θα ξεκινήσω τοποθετώντας το make-up μου. Το make-up το συγκεκριμένο είναι της Χίγο Μιλάνο, το Insta Moisture. Είναι ένα ενυδατικό make-up με SPF 25. Μου άρεσε πάρα πολύ, σας το έχω ξαναδείξει αρκετές φορές και θα το χρησιμοποιήσω παρόλο που είναι ενυδατικό, αλλά μπορεί να σταθεί σαν matte make-up. Βάζω μια γενναία ποσότητα γιατί δεν έχει υπερβολική κάλυψη και θα πάρω ένα τέτοιο πινελάκι. Αυτό το πινέλο το συγκεκριμένο είναι της Nancy, είναι το Stippling, έτσι λέγεται. Θα βουτήξω και πάμε να τοποθετήσουμε. Πάντα περνάω πάνω και από τα χείλη. Είναι λίγο πιο κίτρινο από μένα από ό,τι βλέπουμε. Εγώ είμαι λίγο πιο κοκκινοπή. Παρόλο που είμαι στα ρένια, δεν ξέρω τι γίνεται. Το πρόσωπό μου είναι πολύ άσπρο. Λοιπόν, όπου θέλω να καλύψω, γενικά επειδή δεν είναι υπερβολικά καλυπτικό το make-up, πάω λίγο πιο ταμποναριστά με τέτοια πινέλα τέτοιου είδους. Ήδη φαίνεται πολύ flawless το δέρμα. Κυρίως σήμερα θα δούμε επιδερμίδα και πώς να την κάνουμε πιο matte, ας πούμε. Και σταθερή. Κάνουμε και κάτι στα ματάκια όμως. Τέλεια. Όπου θέλω λίγο περισσότερη κάλυψη, πάω τοπικά. Παίρνω λίγο ποσότητα και πάω έτσι. Τοπικά. Εδώ από το γυαλί, επειδή φοράω όλη μέρα γυαλιά, μου έχουν κάνει σημάδια. Εξαιρετικό. Έχω να φορέσω φακούς πραγματικά πάρα πολύ καιρό. Θα συνεχίσω με το τρίο από Kryolan. Το συγκεκριμένο με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ για να κάνω σωστά το contouring μου και να φαίνεται ομοιόμορφο σε όλο το δέρμα. Σίγουρα τώρα με ακούτε καλύτερα, γιατί μιλήθεια παιδιά, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά είχα ξεχάσει να βάλω το μικρόφωνο. Δεν συμβαίνει συχνά, δεν ξέρω τι έπαθε σήμερα, γενικά είμαι λίγο αποσυντονισμένη σήμερα. Τέλος πάντων, ας μην το συζητήσω. Λοιπόν, παίρνω το τρίο από Kryolan. Θα πάρω την πολύ 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 ανοιχτόχρωμη απόχρωση, αυτή εδώ την κιτρινιάρικη, την οποία θα τοποθετήσω στο χέρι μου, έτσι ώστε να την ζεστάνω λίγο. Την κάνω λίγο έτσι με τη σπάτουλα. Και αφού την αφήσω λίγο να ζεσταθεί, παίρνω με ένα πινέλο, το συγκεκριμένο είναι από Zoeva το 142, είναι το Concealer Buffer, και θα πάρω και θα βάλω μόνο στα σημεία, μόνο ξαναλέω, που θέλω λίγο να πάρει λάμψη το πρόσωπο. Ευτυχώς το κατάλαβα νωρίς ότι δεν είχα βάλει μικρόφωνο.
Μη σας έχω και ακούτε χσουτ χσουτ. Χσουτ χσουτ. Καλά πήγε αυτό. Και εγώ είμαι πολύ όμορφη τώρα και σας μιλάω έτσι. Βάζω σε αυτά τα σημεία που συνήθως, ας πούμε, είτε το μάτι έχει κάποια σκισμή εδώ πέρα και φαίνεται λίγο πιο κατεβασμένο. Έτσι θα βοηθήσω και το μάτι να ανέβει. Είτε εδώ μέσα, πως είμαι έτσι. Αχ, Θεέ μου, από κοντά δεν φαίνομαι τόσο χάλια. Είτε εδώ μέσα. Και αυτό δεν το αντικαθιστώ με το κονσίλερ μου και συνεχίζω λίγο σβήνοντάς το προς τα κάτω. Όχι όμως προς τα πάνω, προς τα πάνω θα βάλω κονσίλερ για να μην φαίνεται αυτό το κομμάτι αλλιώς. Τοποθετώ και λίγο εδώ στα κρυανά της μητούλας με ό,τι έχει απομείνει από το πινέλο μου και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο παίρνοντας το σκούρο αυτή τη φορά. Αυτό είναι το σκούρο και το βάζω στην άλλη πλευρά του χεριού μου και το ζεσταίνω. Το ζεσταίνω για να είναι πιο μαλακό έτσι ώστε όταν θα το βάλω στο πρόσωπο να μπει τέλεια. Θα πάρω αυτό το contour brush από Nancy, το contouring είναι η ονομασία του και θα πάρω από την άκρη εδώ. Βλέπουμε έγινε καφέ και θα αρχίσω λίγο να μπλεντάρω εδώ πέρα για να κάνω contouring. Και επειδή έχει λίγο πολύ ποσότητα, το καταλαβαίνω από την απόδοση που έχει, πάω κατευθείαν εδώ, στο άλλο, έτσι ώστε να μοιράσω την ποσότητα. Και μπλεντάρω. Τώρα εσείς μου λέτε, γιατί δεν χρησιμοποιώ πούδρα? Λοιπόν, όταν κάνω ένα matte makeup, δυστυχώς ή ευτυχώς, πρέπει πρώτα να πάω με υγρά contouring για να μην φαίνεται σαν γραμμή. Γιατί αν τα κάνω όλα matte τελείως, θα είναι σαν γραμμή από τις σκιές και αυτά. Θα πάρω λίγο ακόμα ποσότητα και θα βάλω λίγο εδώ πάνω, γιατί εγώ δεν έχω πολύ μεγάλο μέτωπο. Σε περίπτωση που έχετε λίγο μεγαλύτερο μέτωπο από εμένα, θα χρειαστεί να βάλετε λίγο μεγαλύτερη ποσότητα να σκιάσει λίγο πιο πολύ. Θα βάλω και λίγο εδώ κάτω, πολύ λίγο. Και θα συνεχίσω λίγο το blending εδώ πάνω για να γίνει πολύ ομοιόμορφο. Τώρα με το πινέλο του make-up πάω και καθαρίζω όλα αυτά τα άσπρα που έχω βάλει εδώ. Στην ουσία απλά μπλεντάροντας. Είτε με ένα σφουγγαράκι μπορείτε να το κάνετε βέβαια. Βλέπουμε και όλα στη διαφορά. Θα πάρω αυτό εδώ το πινελάκι που είναι έτσι flat. Το συγκεκριμένο επίσης είναι από Nancy, είναι το blending. Και θα πάρω λίγο από την καφέ απόχρωση που έβαλα για να κάνω contouring. Και θα κάνω contouring στη μύτη μου τώρα. Εγώ εδώ πέρα πάνω έχω ένα κοκαλάκι, το οποίο εγώ θέλω να κρύψω. Επίσης θα συνεχίσω πηγαίνοντας και λίγο προς τα εδώ. Και λίγο προς τα εδώ, εννοείται. Θα σας πω το λόγο, είναι πολύ trend τελευταία. Όταν κάνουμε contouring να φεύγει η ευθεία, σαν τη ζωγραφική ένα πράγμα, μέχρι απάνω. Τώρα κάνω ένα πολύ έντονο κόψιμο και στη συνέχεια θα το μπλεντάρω. Βλέπουμε τώρα ότι είναι αρκετά έντονο. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι λίγο να πάρω το πινέλο του make-up μου και λίγο να το σβήσω, αλλά ελάχιστα, όχι τίποτα το σπουδαίο, έτσι λίγο πατ-πατ. Για να φαίνεται λίγο πιο φυσικό. Και με το ίδιο πινέλο, έτσι όπως είμαι τώρα, άσχετα που θα βάλω concealer πάνω, παίρνω λίγη ποσότητα και μπλεντάρω λίγο εδώ. Ενώνοντάς το με αυτό που έχω κάνει. Αυτό είναι άμα βαριέστε να βάλετε σκιά, βάζετε λίγο υγρό contouring και δημιουργείτε την κόγχη σας. Σαν να φοράτε σκιά. Πολύ πρόχειρο όπως βλέπετε, γιατί επειδή είναι λιπαρό, μπλεντάρετε τέλεια. Ό,τι λιπαρό, να ξέρετε, κάθεται πολύ καλύτερα από κάτι στερεό. Πάμε να βάλουμε το κονσίλερ μας. Θα χρησιμοποιήσω από Tarte τα αγαπημένα μου κονσίλερ που είναι και matte. Είναι το 35H, είναι μια σκούρα απόχρωση είναι η αλήθεια, αλλά έχω βάλει αρκετά ανοιχτό κονσίλερ, αυτό που έβαλα της Criolan, οπότε θα μιξαριστεί τέλεια. Βάζω πολύ μικρή ποσότητα, γιατί δεν θέλω να γίνει πολύ στουπέτσι, θα το πω. Παίρνω ένα beauty blender, παίρνω και τη MAC, αυτό εδώ πέρα το Fix Plus, το οποίο το συγκεκριμένο είναι το Pink Light, έχει μέσα glitter. Το ψεκάζω για να είναι υγρό, είτε μπορείτε να το βρέξετε στην βρύση ας πούμε, και πάω
τα μπονάριστα. Και ανεβάζω και λίγο στο βλέφαρο εδώ πάνω, χωρίς να έχω φόβο ότι θα σβήσω το contouring μου. Δεν θα το πάω μέχρι πάνω-πάνω, αφήνω την κόγχη. Αφού το σχημάτισα που το σχημάτισα, γιατί να το σβήσω. Θα συνεχίσω τοποθετώντας λίγο ρούζ στα μαγουλά μου. Το συγκεκριμένο είναι της MAC, από τη σειρά Glow Play Blush. Είναι το Glant η απόχρωση και θα το τοποθετήσω με ένα πινελάκι για ρούζ. Δεν γράφει πάνω ποιο είναι, γι' αυτό δεν σας το λέω. Είναι σβησμένα δυστυχώς. Και πάω και ανεβάζω λίγο κατά πάνω. Γενικά όσο πιο φρέσκο φαίνεται, αυτό θα γίνει τοποθετώντας και λίγο ρούζ σε αυτό εδώ το σημείο, όσο πιο φρέσκο φαίνεται, να ξέρετε, φαίνεται και πιο φυσικό. Χαμογελάω λίγο. Είναι από τα αγαπημένα μου ρούζ αυτό. Και παίρνω και λίγη ποσότητα ακόμα και πάω εδώ πάνω στο βλέφαρο. Ήδη κάναμε το μακιγιάζ μας, θα φαίνεται λίγο πιο φυσικό τώρα. Τώρα θα πάρω ένα μολύβι καφέ και θα πάω λίγο εδώ στην άκρη, τραβώντας μόνο μια λεπτή γραμμή. Και θα πάρω το πινέλο μου από Nancy, το συγκεκριμένο είναι το Angled Detailer, και θα πάω εδώ να ισιώσω λίγο αυτή τη γραμμή. Αυτή η γραμμή τώρα που φτιάξαμε και θα είναι η μόνη που θα βάλουμε στο μάτι μας, αυτή εδώ η γραμμή. Στην ουσία θα δείχνει σαν βλεφαρίδα, σαν να μεγάλωσε λίγο το μάτι. Είναι τίποτα, πάρα πολύ απλό. Πάω εδώ, σχηματίζω αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, με το μολύβι από τα Tattoo Liner της Maybelline. Είναι το Smooth Walnut. Και παίρνω το πλαγιαστό μου πινέλο και τίποτα, τραβάω λίγο τη γραμμή προς τα έξω. Και λίγο τη γραμμή προς τα μέσα, να σβήνει ομοιόμορφα. Πάμε να ματάρουμε λίγο τις περιοχές και θα χρησιμοποιήσω από Hourglass την πούδρα. Η συγκεκριμένη είναι η Veil Translucent Setting Powder. Είναι από τις αγαπημένες πούδρες που έχω δοκιμάσει ποτέ πραγματικά. Είναι top η πούδρα, top. Και κρατάει πραγματικά όλη μέρα και στην ουσία σε κάνει matte, αλλά φυσικά matte. Θα πάρω το κάτω μέρος από το, έτσι όπως είναι το beauty blender μου. Θα το βουτήξω μέσα στην πούδρα. Και αφού περάσω λίγο με το χέρι μου και πάρω την περιττή ποσότητα που υπάρχει από εδώ κάτω και από εδώ πάνω αν έχει κάνει γραμμή, χωρίς τρίχες, ελπίζω, περνάω, κάνω πατ, ας ασπρίσει, δεν με πειράζει καθόλου, και πατ, εντάξει. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Συνεχίζω τοποθετώντας από κάτω εδώ. Και συνεχίζω τοποθετώντας εδώ. Κάνουμε ένα baking στην ουσία. Αυτή είναι η ουσία του baking. Και ματάρουμε λίγο το πρόσωπο. Τώρα, αυτό λίγο θα το αφήσω και όσο το αφήνω θα κάνω το contouring μου. Θα πάρω την Contour Kit Palette, το είπα 400 φορές λάθος, και θα πάρω αυτήν και αυτήν την απόχρωση με το ίδιο πινέλο που έκανα το υγρό contouring και πάμε να ματάρουμε λίγο το υγρό μας contouring. Ανεβάζω πάντα κατά πάνω, κάνοντας κυκλικές κινήσεις, και βλέπουμε ότι τώρα σβήστηκε και η πούδρα από κάτω, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το ίδιο και από αυτή την πλευρά. Μόνο πάνω δεν θέλω να πάω με την
με το πινέλο. Δεν θέλω να σβήσω δηλαδή εκεί πέρα που έχω βάλει κονσίλερ. Τώρα εγώ έχω κάνει τα φρύδια μου εδώ και 1,5 μήνα brow lift και ακόμα είναι έτσι όπως βλέπετε. Εντάξει, έχουν πέσει αρκετά τώρα, χρειάζονται πάλι, αλλά και πάλι ακόμη στέκονται, δηλαδή πολύ wow. Και το έκανα μόνη μου και ήταν η πρώτη μου απόπειρα, μπράβο. Λοιπόν, κάνω και λίγο στη μύτη. Και σιγά σιγά θα πάρω ένα πινέλο πούδρας. Το συγκεκριμένο είναι έτσι αρκετά μεγάλο. Και είναι της Nancy πάλι, το powder. Και στην ουσία έχω ματάρει πλήρως τα μάτια μου. Παρ' όλα αυτά έχουν ένα σχηματισμό και μια ανωδικότητα, χωρίς πολλά. Και τώρα βλέπω λίγο τι χρειάζεται. Ας πούμε εδώ βλέπω ότι δεν έχει σβηστεί καλά. Άρα πάω με το πινέλο μου, είτε αυτό είτε του make-up θα μπορούσα να πάρω αν δω ότι είναι πολύ έντονο. Αλλά εντάξει τώρα εδώ πέρα δεν ήταν και πολύ έντονο. Για κάποιο λόγο εδώ μου έχει κάνει μια στάμπα την οποία δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έχει γίνει. Ούτε τη βλέπω πολύ live. Τη βλέπω μόνο μέσα από την κάμερα, αλλά οκ. Okay. Σε περίπτωση που κάνει λοιπόν στάμπα, ξαναπαίρνω λίγο από την ποσότητα του ψυχρού, του μεσαίου δηλαδή, πάω λίγο πιο ταμποναριστά. Βάζω λίγο παντού έτσι. Και λίγο εδώ πάνω στο μάτι που βάλαμε πριν, για να δώσουμε την ένταση που θέλουμε. Και πάμε λίγο να περάσουμε τώρα όλο το πρόσωπο απλά με το πινέλο ό,τι είχε πάνω. Εγώ θα χτενίσω μόνο τα φρύδια μου λίγο προς τα πάνω. Μπορείτε να βάλετε ένα matte fix spray. Της Huda Beauty είναι πάρα πολύ ωραίο, το έχω εγώ. Εντάξει τώρα δεν θα σας το βάλω στο βίντεο, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά σας το λέω ότι είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ ωραίο. Θα συνεχίσω με την Cast Mascara. Της Milk είναι η συγκεκριμένη, είναι πάρα πολύ ωραία μάσκαρα. Μπορείτε να χτενίσετε αν θέλετε λίγο τα βλέφαρά σας πριν βάλετε μάσκαρα, περνώντας με ένα σπούλι. Στην ουσία διαχωρίζω τις τρίχες μου. Και πάω εδώ. Πω, είναι πολύ στεγνό το δέρμα μου. Γι' αυτό συνέβη αυτό που εδώ που έχει συμβεί. Η στεγνώση και είναι αφυδατωμένο. Είναι αυτό που σας έλεγα για το ματ, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικές. Όποια θέλει βάζει και στις κάτω και δείτε πόσο εύκολα και γρήγορα πραγματικά τελειώσαμε ένα μακιγιάζ που μπορούμε να το φοράμε κάθε μέρα. Και είναι και κάπως σεξι ρε παιδί μου και το ματ, είναι ωραίο. Θα καθαρίσω λίγο εδώ την περιοχή με μία μπατονέτα μόλις στεγνώσει, γιατί λερώθηκα, όπως βλέπετε. Και επανέρχομαι και δείτε τι ωραίο που φαίνεται το δέρμα πραγματικά. Φαίνεται πολύ flawless και όμορφο. Έχω πολύ καιρό να κάνω matte βάση και μου άρεσε έτσι η καθημερινή μέρα. Και επειδή έτσι το διασκεδάζω εγώ τώρα, θα βάλω και ένα κόκκινο κραγιονάκι γιατί έχω πολύ καιρό να βάλω και θα σας βάλω το 320 από τα Matte Ink της Maybelline, το οποίο δεν θα βγει ποτέ στη μάσκα, οπότε δεν υπάρχει κανένας φόβος για να πάτε που θέλετε, να πάτε σούπερ μάρκετ, να πάτε... Έχουμε και διασκέδαση έτσι μεγάλη. Και όπου θέλετε πηγαίνετε εσείς. Πάτε για τρέξιμο στην τελική. Δείτε τι ωραίο, ματ, όμορφο, λαμπερό, ταιριάζει με τα νύχια μου, πασχαλινό, μακιγιάζ, κάναμε χωρίς πολλά και γρήγορα και πραγματικά μπορείτε να πάτε όπου θέλετε με αυτό το μακιγιάζ, βάζετε και ένα σκουλαρίκι υπερπαραγωγή και βγαίνετε και βράδυ έξω, τεντώνετε και λίγο το μαλλί και βγαίνετε και βράδυ έξω και άντε γεια, εγώ θα πω, απλά, λιτά και απέριτα. Ξέρω ότι σας έχω τάξει... ένα haul έτσι με τα πράγματα που αγόρασα. Περιμένω άλλα δύο προϊόντα τα οποία θα σας το έκανα σήμερα, αλλά δεν. Περιμένω να έρθουνε, επιτέλους, θα περιμένω πάρα πολύ καιρό και μόλις έρθουνε εννοείται θα σας το κάνω, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά τα haul και collection mood. Και σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, εάν σας άρεσε να πατήσετε ένα like από κάτω και επειδή είναι εύκολο σας προκαλώ να το δοκιμάσετε και να μου στείλετε φωτογραφίες στο Instagram, εδώ πέρα κάτω θα σας βάλω το Instagram μου και σας παρακαλώ, παρακαλώ, μα παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι κάτι δύσκολο, να μου στέλνετε φωτογραφίες από αυτά που κάνετε, γιατί πραγματικά
Χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ και μου δίνετε δύναμη για να συνεχίσω. Και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο και μέχρι τότε φιλάκια πολλά.